Μαρία, καλώς μου ήρθες. Ξεκινάμε και το δικό μας κύκλο συζητήσεων στην εκπομπή για φέτος. Πώς είσαι καταρχάς, Τελήνη? Καλά είμαι. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Και αυτή τη χρονιά. Και αυτή τη χρονιά. Καλά είμαι και ελπίζω να είμαι καλύτερα στη διάρκεια της κουβέντας, να ξεκουραστώ λίγο από τη μέρα. Έχω και εδώ τον καναπέ που είναι ωραίος. Χαλάρωσε, αφέσου. Ναι, ναι, ναι. Μπαίνω εγώ σε αυτό το ρόλο αυτή τη στιγμή. Αν και νομίζω ότι πια έχει παρέλθει αυτή η λογική του πάω σε έναν ψυχολόγο, ξαπλώνω σε ένα καναπέ, σε ένα ανάκλυντρο και αρχίζω και τα λέω. Έχει αλλάξει πολύ αυτή η εικόνα. Ναι, τώρα έχουμε πολυθρόνες. Πολυθρόνες. Και τα λέτε και τέτα τέτ με τον κόσμο. Ναι, ναι. Νομίζω το έχουμε ανάγκη αυτό της επικοινωνίας. Για την επικοινωνία θα μιλήσουμε σήμερα, για την επικοινωνία μέσα στο ζευγάρι και πιο συγκεκριμένα για την ερωτική, τη σεξουαλική επικοινωνία, τη σεξουαλική ζωή των ζευγαριών. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο, η ύπαρξη ή μη ύπαρξη ερωτικής ζωής μέσα σε ένα ζευγάρι? Όλα τα ζευγάρια. Από την αρχή που γνωρίζονται και σε όλη την πορεία. Είναι ένα και θέμα σε ποιο καυτό. Βαθμό, με ποια προσέγγιση, φαντάζομαι ότι όταν υπάρχει, όταν υπάρχει ερωτική ζωή και είναι και υγιής και περνούν όλοι καλά, δεν είναι καν θέμα, όλα καλά, δεν τον απασχολεί τον άλλον αυτό, να το συζητήσει. Όταν όμως δεν είναι καλά τα πράγματα, και πότε δεν είναι καλά τα πράγματα? Δεν είναι καλά τα πράγματα όταν αρχίζει κάτι και δεν ικανοποιεί έναν από τους δύο και τους δύο. Mm-hmm. Τότε αρχίζουν οι συζητήσεις, καμιά φορά οι καυγάδες, και ανάλογα και το πρόβλημα που υπάρχει. Συνήθως τα προβλήματα τα ζευγάρια τα αντιλαμβάνονται. Αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πρόβλημα στην ερωτική ζωή. Το συζητούν μάλλον, όταν τον αντιληφθείς, φαντάζομαι ότι είναι λογικό. Το συζητούν, μπαίνουν στη διαδικασία να το διατυπώσουν ως θέμα μεταξύ τους ή είναι μια λεπτή διαχωριστική γραμμή που δεν την περνάει το ένα στο άλλο? Εσύ τι έχεις διαπιστώσει? Έχω διαπιστώσει ότι αν μιλάνε για τα υπόλοιπα θέματα, θα μιλήσουν και γι' αυτό. Mm. Τα ζευγάρια μερικές φορές δεν μιλάνε για τίποτα. Μιλάνε μόνο για το τι θα φάνε. Να, μετά από ένα μπράβο. Και η σεξουαλική ζωή για να συζητηθεί πρέπει να υπάρχει μία άνεση. Δεν περιμένεις τώρα ότι ένα ζευγάρι που είναι και κάποια χρόνια μαζί θα έχει την άνεση να συζητήσει και αυτό το περιμένεις, αλλά επειδή τα περιμένεις πολλά πράγματα και δεν γίνεται, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, η σεξουαλική ζωή μερικές φορές από την αρχή είναι προβληματική, αλλά δεν συζητιέται. Δηλαδή, μπορεί ένα ζευγάρι να είναι μαζί και να υπάρχουν κάποια προβλήματα στη σεξουαλική πορεία της ζωής τους και να μην το έχουν συζητήσει. Είτε γιατί περιμένουν ότι θα περάσει. Φόβο. Ναι, από φόβο. Μερικές φορές στην αρχή υπάρχει έτσι ένα πάθος να σμίξεις με έναν άνθρωπο και αυτά τα παραβλέπεις. Mm-hmm. Δηλαδή, μικρά-μικρά προβλήματα ή και μεγάλα μπορεί να υπάρχουν και θα περάσει. Νόμιζα ότι στην αρχή θα ήταν για λίγο, ότι μπορεί να είναι μία εξοικείωση με το σώμα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες φορές προβλήματα που στην πορεία βλέπουμε ότι δεν αλλάζουν τελικά προς το καλύτερο. Μαρία, υπάρχει κάποιος κανόνας για την ερωτική ζωή των ζευγαριών? Υπάρχει ένα θέσφατο το οποίο όταν δεν το ακολουθεί ένα ζευγάρι πάει να πει ότι έχει πρόβλημα? Ή πάλι σε κάθε ζευγάρι είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες και άρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένας ενιαίος κανόνας? Ότι καλή σεξουαλική ζωή σημαίνει αυτό. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν κανόνες. Κάθε ένα ζευγάρι πρέπει να ορίσει το δικό του τρόπο που ζει τη σεξουαλική του ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει να κάνουν πάρα πολύ συχνά σεξ. Και είναι και η ηλικία. Υπάρχουν άλλοι που είναι ικανοποιημένοι με πιο διαφορετικό ρυθμό στις συνευρέσεις τους. Αυτά είναι πιο πολύ για να κάνουμε κουβέντες μερικές φορές έτσι. Παρέες γυναικών ή παρέες ανδρών, αλλά στην πραγματικότητα κάθε ένα ζευγάρι βρίσκει έναν τρόπο να βρει το ρυθμό του, αφού όμως έχει βρει και τους υπόλοιπους ρυθμούς. Είναι ένας καθρέφτης στις σχέσεις. Δεν είναι και αυτό. Και μπερδεύουμε. Καμιά φορά λέει το πάθος, η σεξουαλική ζωή και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ας πούμε, οικειότητα. Δηλαδή, πόσο υπάρχουν ζευγάρια που δεν έχουν οικειότητα μεταξύ τους. Ναι, πολλά. Και μετά, ακόμα και από πολλά χρόνια σχέσεις. Βέβαια. Ή μπορεί να μην την έχουν αποκτήσει ποτέ. Όταν λέω οικειότητα, εννοώ να αισθάνεσαι να κάθεσαι εδώ πέρα και να είναι ο άλλος παραδίπλα και να αισθάνεσαι άνετα μαζί του. Mm-hmm. Να αισθάνεσαι άνετα με το σώμα σου, να αισθάνεσαι άνετα για το πώς μιλάς. Ναι. Πώς είμαστε τώρα, δηλαδή, είμαστε εδώ και καθόμαστε και εγώ αισθάνομαι μια οικειότητα. Ναι, ναι. Επειδή έχω ξαναέρθει στον χώρο, επειδή αισθάνομαι εμπιστοσύνη απέναντι στο πλαίσιο εδώ πέρα σε σένα. Κάπως έτσι πρέπει να είναι και στο σπίτι σου μέσα όταν κάθεσαι. Να αισθάνεσαι μία οικειότητα, μία εμπιστοσύνη. Πολλές φορές οι άνθρωποι
δεν έχουν δει τον άλλο γυμνό καλά-καλά, στο φως. Μου ακούγεται έτσι λίγο τραβηγμένο αυτό, γιατί ζούμε σε μία εποχή όπου η εξοικείωσή μας με το γυμνό νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη από ποτέ, αν εξαιρέσεις αιώνες πριν, ξέρω εγώ, που οι άνθρωποι φορούσαν μόνο τα απαραίτητα ενδύματα. Αλλά πλέον υπάρχει τόσο σεξουαλικοποίηση γύρω μας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην τηλεόραση, παντού. Και στους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε, που μου φαίνεται περίεργο να μην έχουμε αυτή την οικειότητα. Το γυμνό σώμα, το δικό μας, του συντρόφου μας. Είναι σαν να είμαστε πολύ καλοί στο ίδιο πράγμα που αφορά τους άλλους, αλλά όχι καλοί με εμάς. Μερικές φορές, ό,τι λέμε τώρα είναι κατά περιπτώσεις. Σε άλλα ζευγάρια θα συμβεί το ένα, σε άλλα θα συμβεί το άλλο. Άλλα ζευγάρια θα έχουν μια οικειότητα με το γυμνό, άλλα όχι. Υπερέκθεση στο γυμνό, από το τι βλέπουμε κοινωνικά, δεν σημαίνει ότι έχουμε και έκθεση στο σπίτι μας μέσα. Ναι. Ή το πώς βλέπουμε το σύντροφό μας. Μερικές φορές έχουμε ένα άλλο πλαίσιο που θέλουμε να αντιλαμβανόμαστε τη συντροφική μας σχέση με τη γυναίκα μας ή με τον άντρα μας. Και άλλο όταν είναι για τους άλλους, για τους απ' έξω. Και το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας σε σχέση με αυτούς. Ναι. Είναι φυσιολογικό αυτό? Κάθε άνθρωπο, δεν είμαστε διαφορετικοί. Έτσι είναι, αλλά θέλω να πω σε σχέση με τη γύμνια, με την έκθεση του σώματος. Κάποιες φορές μπορεί να αρέσει σε έναν άντρα να βλέπει μια γυναίκα, προσχάρη, έξω και τη γυναίκα του δεν μη θέλει. Mm. Και για τη γυναίκα το ίδιο. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν ζευγάρια που μπορεί να μην έχουν αισθανθεί άνετα να καθίσουν και να επεξεργαστούν, ας πούμε, έτσι, κάποια πράγματα του σώματός μεταξύ τους. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Υπάρχει λύση? Δηλαδή, δεν αναφέρομαι σε ζευγάρια που είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί, έχει περάσει και η ηλικία, αυτό θέλω να το συζητήσουμε μετά. Γιατί αλλάζει λίγο πολύ και ορμονικά και κατασκευαστικά αλλάζουμε οι άνθρωποι μεγαλώνοντας. Πάμε τώρα για πολύ νέους ανθρώπους που διαπιστώνουν ότι η σεξουαλική του ζωή δεν είναι καλή, δεν είναι υγιής, δεν εκπληρώνει τις δικές τους επιθυμίες. Αλλά θέλουν να το δουλέψουν σαν ζευγάρι αυτό το πράγμα. Γίνεται να δουλευτεί ή άπαξ και δεν υπάρχει χημεία από την αρχή, δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει? Άμα δεν υπάρχει από την αρχή, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Άμα θέλεις, όλα γίνονται. Εγώ πολλές φορές το λέω αυτό. Και το να αποκτήσεις ένα τρόπο να καταλάβεις την τέχνη, ας πούμε, της σεξουαλικής ζωής, ένα ζευγάρι την κατακτά από κοινού. Βέβαια. Είναι μια τέχνη και αυτό. Αλλά για να η τέχνη θέλει εκπαίδευση. Δηλαδή, πολλές φορές πρέπει να μιλάμε και για το τι θέλουμε. Δεν είναι έτσι αυτονόητο το πώς μπορεί να ικανοποιηθεί ο καθένας άνθρωπος και από τα υπόλοιπα πράγματα πάντα. Γιατί οτιδήποτε λέμε για τη σεξουαλική ζωή είναι και για τα άλλα. Είπαμε καθρέφτης. Καθρέφτης. Άρα, άμα μιλάμε, άμα αφιερώσουμε χρόνο και επιθυμία να έχουμε μία ικανοποίηση, θα το καταφέρουμε. Αλλά όλα αυτά χρειάζεται να αφιερώσουμε χρόνο. Δεν γίνεται έτσι. Ξέρεις, σκέφτομαι αυτό που λέμε τώρα, το καθρέφτισμα και άλλα σημεία της σχέσης μας που πιθανόν μας ορίζουν και δεν θα τα συζητήσουμε, γιατί φοβόμαστε την αντίδραση του συντρόφου, δεν είμαστε και εμείς σίγουροι για τη θέση μας μέσα στη σχέση. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να είναι καμπανάκια για μας. Και ποιος είναι ο σωστός δρόμος πέραν της συζήτησης? Θα το συζητήσει το ζευγάρι ο ένας με τον άλλον. Μπορεί να βρουν τοίχο. Υπάρχει ένας ειδικός στον οποίο μπορεί να απευθυνθεί ένα ζευγάρι για να βελτιώσει τη σεξουαλική του ζωή? Εντάξει, υπάρχουν ειδικοί. Ποιος είναι ένας ψυχολόγος, ας πούμε? Εξαρτάται. Είναι... Αν υπάρχει κάποιο οργανικό πρόβλημα στο ζευγάρι, ένας από τους δύο ή και οι δύο, δεν ξέρω τι προβλήματα υπάρχουν, πάρα πολλά προβλήματα, αυτά είναι ιατρικά θέματα, θα πρέπει να πάει η γυναίκα στο γυναικολόγο, ο άντρας αντίστοιχα στους γιατρούς και να το διερευνήσω. Αν υπάρχει κάτι οργανικό, γιατί υπάρχουν και οργανικά προβλήματα. Αν δεν υπάρχει οργανικό, τότε είναι θέμα του ζευγαριού να καθίσει να το βρει. Αν δεν μπορέσουν, θα πάνε σε κάποιον ειδικό, μπορεί να πάνε σε έναν ψυχολόγο. Αλλά θα είναι έτσι και αλλιώς ένα καθρέφτισμα της σχέσης τους. Δηλαδή δεν θα πάνε μόνο για τη σεξουαλική ζωή. Αυτό μπορεί να είναι η αφορμή. Αφορμή θα και είναι. Και να ανακαλύψουν άλλα πράγματα. Ναι. Και καθρέφτισμα και του ίδιου μας του εαυτού. Στη σχέση είμαστε δύο. Ακριβώς. Στη συγκεκριμένη σχέση. Άρα εγώ θα κουβαλάω τα δικά μου, ο σύντροφός μου θα κουβαλάει τα δικά του. Θα έχω να δουλέψω και δικά μου κομμάτια, όχι μόνο την αλληλεπίδραση. Είναι πάρα πολλά τα επίπεδα. Είναι σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή, η σεξουαλική ζωή καθρεφτίζει και όλα τα υπόλοιπα επίπεδα.
από μόνη της, δηλαδή, δεν νομίζω ότι. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω αντιληφθεί μέχρι τώρα να υπάρχει ένα ζευγάρι που να μπορούν να επικοινωνούν σε πάρα πολλά κομμάτια και να μην καταφέρουν να επικοινωνήσουν σε αυτό. Ναι. Δεν το έχω συναντήσει. Είναι παγίδα να είναι πολύ έντονη σεξουαλική ζωή σε σημείο που να ικανοποιεί εννοείται και τους δύο συντρόφους και να υπερκαλύπτει, μάλλον να θολώνει και την κατάσταση για τα προβλήματα που πιθανότατα να υπάρχουν μέσα στη σχέση. Τρία πράγματα υπάρχουν κατά τη γνώμη πολλών ψυχολόγων που ενώνουν τους ανθρώπους. Το ένα είναι το πάθος. Το πάθος έχει μέσα και τη σεξουαλικότητα, αλλά δεν είναι μόνο. Μετά πάμε στο κομμάτι της οικειότητας. Το πάθος είναι στην αρχή. Είναι στην αρχή. Σε μερικά ζευγάρια διατηρείται και μετά, στην πορεία. Μετά ερώτηση, παρένθεση. Αυτό γίνεται από μόνο του? Είναι να το έχει η αλληλεπίδραση? Υπάρχουν τεχνικές για να το διατηρήσεις, αλλά δεν τα πούμε όλα. Τα καλά δεν μας λέει καλεσμένη. Η πιο εύκολη τεχνική είναι αυτό που κάνουμε όταν δεν είμαστε πάντα διαθέσιμοι. Μάλιστα. Είτε επειδή το καταλαβαίνουμε και το κάνουμε ως ένα παιχνίδι, είτε γιατί πρακτικά μπορεί να μην είναι διαθέσιμος. Δηλαδή, οι σχέσεις που κρατάνε χρόνια, μπορεί και μέχρι το θάνατο, είναι οι σχέσεις, όπως είχαμε πει και άλλη μία φορά, οι οποίες δεν ολοκληρώνονται. Δηλαδή, δεν ολοκληρώνονται όχι σεξουαλικά, μέσα στον χρόνο, όπως θα την ήθελε κάποιος. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να ζει στην Ελλάδα και ο άλλος να ζει στην Αμερική ή στη Γερμανία. Ο ένας να είναι μέσα σε μία σχέση παντρεμένος και ο άλλος να είναι σε μία άλλη σχέση, ελεύθερος ή παντρεμένος. Οπότε υπάρχουν δυσκολίες. Mm-hmm. Όπου υπάρχει εμπόδιο, υπάρχει και πάθος. Αυτό είναι και μία τεχνική. Δηλαδή, το να μην έχεις πάντα αυτό που επιθυμείς, σου δημιουργεί περισσότερη επιθυμία. Καλά, μην μετακομίσετε να πάτε σε άλλη Ήπειρο για να αναζωπυρώσετε το πάθος, ούτε αναγκαστικά να βρείτε μία άλλη σχέση εκεί να γίνει ο χαμός. Δεν προτείνουμε αυτό. Αλλά μπορούμε να το δημιουργήσουμε αυτό μέσα στη σχέση μας. Η σχέση θέλει να μάθεις πώς να επικοινωνείς. Δεν μπορείς να είσαι συνέχεια διαθέσιμος. Μαρία, δεν εννοούμε, δεν θα μαγειρέψω εγώ σήμερα, δεν είμαι διαθέσιμη για το μαγείρεμα ή δεν θα κατεβάσω τα σκουπίδια που μου ζήτησες. Συζητάμε για άλλα πράγματα. Γενικά, το να σε ξέρει ο άλλος ότι είσαι πάντα εκεί. Κάποιες φορές πρέπει να δημιουργείς και μια έκπληξη, να έχεις μια δική σου ζωή μέσα στη σχέση. Δηλαδή, αυτό το ότι είμαστε μαζί, αλλά μπορώ να έχω και ένα δικό μου κομμάτι. Mm-hmm. Διατήρησε μια αυτονομία, μια τη ζωή σου, την προσωπική, ναι, πέραν του συντρόφου. Ωραία. Μικρά κομμάτια είναι που φτιάχνουν τη σχέση του ζευγαριού. Πότε δηλαδή, θα μας τα πεις αυτά? Για να υπάρχουν κάποια μυστικά, τα λέω έτσι, που θα τα ανακαλύψει το ζευγάρι. Mm. Δεν είναι πάλι μυστικά κάθε του κάθε ενός ζευγαριού που τα δίνει σαν συνταγή. Αυτό, πάνω σε χάρη, το πιο συνηθισμένο και το ξέρουν όλοι είναι αυτό. Δηλαδή, ότι δεν είναι ότι τώρα θέλω και εγώ να κάνω σεξ, αλλά δεν κάνω, ή να θέλω τρυφερότητα και δεν το κάνω επίτηδες. Θα σου κάνω νάζια. Όχι, και όχι. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα παιχνίδισμα που δημιουργείται. Αλλά το να μην είσαι πάντα διαθέσιμος, μερικές φορές είναι οι καταστάσεις. Δηλαδή, μπορεί να δουλεύεις, μπορεί. Και η ζωή να το φέρνει έτσι. Που ενώ δεν είμαστε πάντα μαζί, αυτό από μόνο του δημιουργεί μία αίσθηση της επιθυμίας να τον ξαναδώ τον άλλον, να τον ποθώ. Είναι η αλήθεια ότι αν είσαι χρόνια με έναν άνθρωπο, έχεις αντιληφθεί τι είναι αυτό που πυροδοτεί τα έντονα συναισθήματα, ποιες συνθήκες. Και φαντάζομαι ότι δεν είναι καθόλου κακό, στρατηγικά, εισαγωγικά είναι καλό, να δημιουργείς αυτές τις συνθήκες όταν. Γιατί όχι. Μπορείς. Και είναι προς όφελος αυτής της κατάστασης. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Ο καθένας άνθρωπος ξέρει τι είναι αυτό που του αρέσει. Αυτό που του αρέσει, λοιπόν, μπορεί να το δημιουργεί. Καμιά φορά περιμένουμε από τον άλλον να το δημιουργήσει. Δηλαδή, εμένα μπορεί να μου αρέσει ένα, δύο, τρία πράγματα τα οποία τα γνωρίζω και λέω, γιατί δεν τα καταλαβαίνει ο άλλος. Δεν τα καταλαβαίνει. Μπορούμε να το πούμε, μπορούμε όμως και να δημιουργήσουμε εμείς τις συνθήκες αυτές που εμάς μας κάνουν να αισθανόμαστε έτσι αυτή τη χαρά, σαν να είναι πρώτη φορά που συμβαίνει μια συνάντηση. Ενώ είμαστε μαζί τόσα χρόνια. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε. Αλλά όλα αυτά όμως, γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι τους είναι πολύ πιο εύκολο να πάνε κάπου αλλού παρά μέσα στη σχέση. Γιατί το άλλο έχει το άγνωστο πάλι μέσα. Οπότε έχει την ελπίδα ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι το ιδανικό πάλι. Ενώ η γυναίκα σου, ο άντρας σου, τον ξέρεις, φτάνει μέχρι εκεί. Έτσι έχεις την εντύπωση βέβαια ότι φτάνει μέχρι εκεί. Γιατί όλα αυτά είναι ψευδαισθήσεις. Φτάνει μέχρι εκεί σε σχέση με σένα. Και μέχρι αυτό που νομίζεις. Ναι.
στο πλαίσιο που έχετε ζήσει. Γιατί καμιά φορά βλέπουμε ανατροπές στη ζωή μέσα. Είναι καταπληκτικό αυτό που γεννούν οι σχέσεις, ναι, όταν οι άνθρωποι αφαιθούν τελικά. Ανακαλύπτεις έναν άλλον άνθρωπο και λες, μα εγώ ζούσα μαζί του 25-30 χρόνια. Τώρα, πώς βγήκε έτσι με αυτή τη νέα του σύντροφο ενδεχομένως, ναι, πώς απέκτησε αυτά τα χαρακτηριστικά. Μάλλον τα είχε πάντα, απλά λειτουργήσαν καλύτερα με έναν άλλον άνθρωπο ενδεχομένως. Εμείς μαζί μπορούμε να αφήσουμε τη σχέση και τον εαυτό μας μαζί, γιατί είμαστε δύο άτομα, και να πάρουμε έναν δρόμο που σε κανέναν δεν θα αρέσει. Και ένας τελικά, ναι, θα τολμήσει να φύγει από τη σχέση, ενώ θα μπορούσε να τολμήσει να μείνει με στη σχέση και να αλλάξει τη σχέση. Γιατί, όπως έχουμε πει, όταν είχα κάνει οικογένεια ή τέλος πάντων συντροφική σχέση μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, θα πρέπει να δεις τι προβλήματα δημιουργήσαν άμα φύγεις και τι προβλήματα δημιουργήσαν άμα μείνεις. Γενικότερα, η συνταγή είναι ότι αν έχεις μια οικογένεια, ειδικά με παιδιά, είναι πιο εύκολο να είσαι μέσα στη σχέση. Ναι. Και να αφιερώσεις την ενέργειά σου να βρεις εκεί μέσα το πάθος και να ξαναδώσεις λίγο ροή. Αν δεν βγαίνει με τίποτα, γιατί υπάρχουν και ζευγάρια που δεν βγαίνει με τίποτα, τότε πρέπει να το κλείσουν. Όσο γίνεται πιο καλά. Άλλη κουβέντα, αυτή τεράστια, που έχει ένα ενδιαφέρον να την κάνουμε μελλοντικά. Πέραν λοιπόν του πάθους, ποια είναι τα άλλα δύο στοιχεία που φέρνουν κοντά τους ανθρώπους? Αυτό που είπαμε πριν, να αισθάνεσαι καλά με τον άλλον, να νοιάζεσαι, να έχεις συναισθήματα όμορφα, να μην χρειάζεται να είσαι πάντα κάπως. Καμιά φορά το βλέπουμε σε ταινίες αυτό, που κοιμάται η κοπέλα με το αγόρι και πετάγεται ένας από τους δύο, συνήθως η γυναίκα, γιατί είναι και τα πρότυπα που επαναλάβουμε, να τρέξει, να βαφτεί, να φτιαχτεί, να μην τη δει ο άλλος. Ναι, όλες έτσι είμαστε, το ξυπνάμε, να είστε σίγουροι. Έτσι. Ναι, δεν είναι αυτό. Να μην έχεις την άνεση, να είσαι... Ναι, αυτό που είσαι. Ρε, παιδί μου, είσαι άρρωστος μια μέρα. Είσαι χάλια. Είμαι ήδη τόση μπατζάρι από το χαρτομάντιλο. Τα χάλια, μαύρα, ο μαύρος κύκλος μέχρι εκεί. Να νιώθεις καλά που μπορείς να νιώθεις καλά. Ναι. Να νιώθεις άνετα μπροστά στον σύντροφό. Είμαι και έτσι. Είμαι και έτσι. Καμιά φορά θα δει μία σου συμπεριφορά που δεν είναι αυτή που θα περίμενε, αλλά εντάξει. Δεν είμαστε τέλειοι. Ναι, να είμαστε κι εμείς ανοιχτοί να δούμε αυτά τα διαφορετικά στο σύντροφό μας. Νομίζω ότι μετά από χρόνια είναι φορές που έχουν τη γλύκα τους αυτά. Ναι. Είναι και φορές που δεν θα σας αρέσουν, αλλά και αυτό μέσα στο παιχνίδι, δεν είναι? Και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι της οικειότητας. Δηλαδή, τον γνωρίζω τον άλλον από όλες τις πλευρές, και τις καλές και αυτές που δεν μ' αρέσουν. Αλλά αφού είναι ένα σύνολο, μπορώ και είμαι μαζί τους. Το να μην παραγνωριζόμαστε είναι ένα καλό τρίκ, κόλπο μέσα στη σχέση για να κρατήσουμε γενικώς το ενδιαφέρον. Είναι και αυτό, αλλά δεν μπορείς να μην παραγνωριστείς με τον σύντροφό σου. Θα γνωριστείς. Μπορείς τις αρνητικές πλευρές να προσπαθείς να τις μαζεύεις, όχι μόνο για τον σύντροφο, αλλά και για τον εαυτό σου. Από εμάς να ξεκινάμε. Ναι, δηλαδή να βλέπω, δεν μ' αρέσει έτσι όπως είμαι. Δεν μ' αρέσει να φωνάζω, δεν μ' αρέσει να είμαι θυμωμένη τη μισή μέρα. Άρα πρέπει εγώ για μένα πρώτα-πρώτα να το αλλάξω και μετά και για τον σύντροφό μου. Και το τρίτο που μας φέρνει κοντά? Το τρίτο που μας φέρνει κοντά είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει εντελώς. Είναι η απόφαση να δεσμευτώ. Ωραία κουβέντα αυτή. Είναι θέμα απόφασης. Και να είμαι συνεπής σε αυτή την απόφαση. Άμα το αποφασίσω, τουλάχιστον για όσο το αποφασίσω, να είμαι συνεπής. Έχει χαθεί αυτό, ξεχάσει, εντελώς, σαν να μην υπάρχει. Και ακούς πάρα πολύ τους ανθρώπους και μιλάνε, λένε διάφορα, σαν να μην έχουν δεσμευτεί. Και πέρα από τα χαρτιά, εγώ το βγάζω πάντα το κομμάτι του χαρτιού και του δημαρχείου και του παπά, του γάμου, δηλαδή με όποια πλευρά και να είναι, απ' έξω. Γιατί τώρα υπάρχουν και αυτά που πας στο συμβολογράφο και τα κάνεις, στο σύμφωνα. Υπάρχουν άνθρωποι που απλά συζούν. Όποια δέσμευση και να πάρεις, πρέπει να είσαι συνεπής. Είναι ηθικό το θέμα. Εντάξει, είναι αξιακό του καθενός. Αξιακό. Ναι. Αλλά η δέσμευση, εγώ σου έχω σκεφτεί κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Να κάνεις δέσμευση, ανάλογα και με... Αν είσαι στην αρχή, μπορείς να πεις να δεσμευτούμε για ένα χρόνο. Ή μετά μπορεί να κάνουμε μια δέσμευση πενταετίας. Μάλιστα. Εγώ πάνω σχάρι με τα παιδιά, λέω στα ζευγάρια να κάνουν δεσμεύσεις εκεί πέρα που είναι οι κρίσιμες ηλικίες. Δηλαδή, αν είναι μαζί, να πάνε μαζί μέχρι κάποια ηλικία που είναι καλή για το παιδί να χωρίσουν οι γονείς. Μετά... Αυτό πώς λειτουργεί μέσα στη σχέση? Άλλοι το κάνουν, άλλοι δεν το κάνουν. Λειτουργεί λίγο σαν να αποσυμφορίζει την πολύ ένταση, ότι
αφενός μου δίνει μια σταθερά ότι είμαι με τον σύντροφο μου, έχω δεσμευθεί να έχω τη σχέση μαζί του και να την καλλιεργώ όμορφα και σωστά και με υγεία. Είμαι εκεί, είμαι παρούσα και παρόν μέσα σε αυτό. Αλλά okay, δεν το έχω και ισόβια. Κάθε ένας θα πρέπει να βρει τον τρόπο που λειτουργεί. Αν κάποιος το νιώθει καλά να πει ότι θα είμαστε μαζί μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος, που είναι και πολύ ωραίο και ρομαντικό, είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσουν τα ρομαντικά. Αν όμως δεν μπορεί και του φαίνεται πολύ βαρύ αυτό, όλα μια ζωή μαζί θα είμαστε. Και εγώ. Του φαίνεται πολύ δεσμευτικό και ας κάνει συμβόλαια, έτσι, δέσμευση δηλαδή, πιο μικρή. Αλλά να είναι εκεί πέρα. Και μετά αυτό ανανεώνεται. Με την έννοια ότι ξαναβρισκόμαστε, λέμε, έχει και κάποια πλάκα αυτό. Πώς τα πήγαμε τώρα αυτή την πενταετία. Έλα να κάνουμε μια απολογιστική, πώς λέγεται. Τι μπορούμε να κάνουμε για να πάμε καλά τα επόμενα χρόνια. Τι ωραία που θα ήταν να το έχουμε έτσι καλλιεργημένο μέσα στο μυαλό μας. Γι' αυτό λέω ότι το κάθε ζευγάρι μπορεί να βρει τον τρόπο που λίγο έχει, να έχει λίγο και πλάκα. Γιατί άμα δεν βγάζουμε και λίγο πλάκα μεταξύ μας, τα κάνουμε. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θέλω να συζητήσουμε μόνο τα προβλήματα. Την επόμενη πενταετία, σχέδιο δράσης. Πώς λένε τα προγράμματα πενταετίας, δάνεια πενταετίας. Η σχέση μας την επόμενη πενταετία. Ας είναι πενταετίας, δεκαετίας, ό,τι μπορεί να είναι. Ισόβια. Πριν πάω να τα συζητήσω αυτά με τον σύντροφό μου για το πλάνο της πενταετίας της σχέσης μας, δεν πρέπει λίγο να έχω αναρωτηθεί κι εγώ τι μου γίνεται? Αυτό δεν είναι βασική προϋπόθεση. Να πάω διαβασμένη στην συνέλευση? Αυτό είναι βασική προϋπόθεση. Δηλαδή, πιο πολύ πάμε και λέμε στον άλλον. Κάτι που το ρωτάμε για τη σχέση, ενώ δεν το έχουμε απαντήσει εμείς. Και θέλουμε να μας απαντήσει αυτός. Γιατί αυτός έχει την ευθύνη. Και για να αντιδράσουμε κιόλας. Εννοείται. Παλιά μου τεχνικό σκηνό. Οπότε, πάρα πολύ καλή ερώτηση είναι να θέλω εγώ να ξέρω τι θέλω από αυτή τη σχέση. Λοιπόν, κάντε λίγο υπομονή, γιατί μας έρχεται βιβλίο από τη Μαρία. Έρχεται το καινούργιο ημερολόγιο. Αυτά τα ημερολόγια. Αυτά τα ημερολόγια σου έχουν το πρώτο όμως πρέπει αγαπηθεί να... πολύ. Πριν πάει κάποιος στο δεύτερο, πρέπει να δει το πρώτο. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αν θέλει κάποιος να μπει σε μία σχέση, είναι καλά να τα έχει βρει πρώτα με τον εαυτό του. Αλλά όταν λέω να τα βρεις με τον εαυτό σου, τι σημαίνει? Να τον ανακαλύψεις. Να δεις κάποια πράγματα. Οπότε, απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις που έχει, ας πούμε, το ημερολόγιο, είναι να δω εγώ που βρίσκομαι και τι θέλω. Το πρώτο ημερολόγιο, τι τίτλο έχει? Προσωπικής ανάπτυξης, διαχρονικό ημερολόγιο προσωπικής ανάπτυξης. Διαχρονικό ημερολόγιο προσωπικής ανάπτυξης. Ναι, οπότε έχει να δεις λίγο με τον εαυτό σου ή μπορείς αυτές τις ερωτήσεις να τις κάνεις και στον σύντροφό σου. Και να το βάλεις σαν παιχνίδι. Κάντε το. Το ποιες είναι οι φόβες σου, ποιες είναι οι αξίες σου? Γιατί μιλήσαμε εδώ πέρα για αξιακά συστήματα. Με ποιες αξίες πάμε εμείς μαζί? Πριν αποφασίσετε να χαράξετε πλάνο πενταετίας με τον σύντροφο, τσεκάρετε τον πρώτο με αυτές τις ερωτήσεις. Και άμα είναι καλή απάντηση, προχωράμε και στο πλάνο πενταετίας. Και πάμε μετά στο επόμενο ημερολόγιο που έρχεται φέτος. Θα κάνουμε άλλη εκπομπή γι' αυτό εντελώς διαφορετική και θα έχουμε και αφιερώσουμε 5-6 ώρες να τα συζητάμε. Ο τίτλος είναι Έρος Αντέρος. Και έχει μέσα, όχι μόνο 365, έχει συν μία 366 ερωτήσεις. Για τα δίσεκτα. Σωστά. Για τον έρωτα. Αλλά όχι φιλοσοφικές. Σε βάζεις απέναντι, γιατί εγώ τις ερωτήσεις τις έχω δει στα κρυφά μου, τις έστειλε η Μαρία, πριν τυπωθεί το βιβλίο. Σε βάζεις, δηλαδή κάτσε σε ένα καθρέφτη μπροστά πραγματικά και κάνε την ερώτηση, διάβασε τη δυνατά, κοίτα τον καθρέφτη και προσπάθησε να απαντήσεις. Πολλές ερωτήσεις είναι δύσκολες. Σε βάζουν απέναντι τον εαυτό σου. Και αυτό είναι το ωραίο. Ναι, αυτό δεν πρέπει να κάνουμε. Συζητάμε όλοι για τον έρωτα, 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 για τον έρωτα. Θέλω να είμαι ερωτευμένος, μου αρέσει ο έρωτας. Δεν έχουμε ιδέα για τον έρωτα. Εγώ αυτό διαπίστωσα διαβάζοντας αυτές τις ερωτήσεις. Δύσκολα μου έβαλες δασκάλα. Είναι όμως ωραία, γιατί άμα μπω σε μια διαδικασία να απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις για το πώς επικοινωνώ στην πραγματικότητα ο έρωτας, είναι ένας τρόπος ύπαρξης. Για μένα τουλάχιστον και το έχω πει και άλλη φορά. Ο τρόπος που υπάρχεις. Μερικοί διαφωνούν, εμένα μου αρέσουν οι διαφωνίες, γιατί θεωρούν έρωτα μονάχα την συνέβρεση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που θα φτάσει στο σεξ. Για μένα έρωτα είναι όλη η ζωή. Είναι η οπτική σου. Είναι η οπτική. Καθένας έχει μια οπτική που του απαλύνει τον φόβο του θανάτου, γιατί τελικά όλο εκεί πέρα παίζεται το παιχνίδι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και εκεί τελειώνουν τελικά. Και εκεί τελειώνουν. Και στο ενδιάμεσο, για να ερωτευόμαστε. Παραφράσουμε. Ερωτευόμαστε. Και όσο πιο πολύ και καλά ερωτευτούμε, τόσο πιο καλά περνάμε. Ναι, είναι σαν να ξεφεύγουμε λίγο από το θάνατο. Έτσι. Αυτό το έντονο συνέστημα της
που σου δίνει ο έρωτας με οτιδήποτε και αν έχεις ερωτευτεί. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, μπορεί να είναι μία συνθήκη, μία κατάσταση, ένα χόμπι. Ε, οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Αυτό σου δίνει αυτή τη στιγμή της αιωνιότητας. Ναι. Και μόνο που θα το βιώσει. Είναι, αυτή η ιερή στιγμή που έρχεσαι σε επαφή με την αιωνιότητα, σαν να αισθάνεσαι, ας πούμε, ότι φεύγεις με αυτό. Μερικές φορές μπορεί να δεις την ανατολή του ήλιου, που λέγαμε πριν ότι ξυπνάμε νωρίς, και εκεί πέρα είναι σαν να μπαίνεις μέσα στο σύμπαν. Δηλαδή αυτή η αίσθηση, ας πούμε, που σηκώνεται η τρίχα ολόκληρη σε αυτό, δεν είναι κάθε μέρα. Συντονίζεσαι. Συντονίζεσαι με το σύμπαν. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ σήμερα. Πάρα πολύ. Και αναμένω πώς και πώς να τυπωθεί το βιβλίο και να μου έρθει εκεί λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμο. Το περιμένω να το διαβάσω όλα αναλυτικά έτσι όπως τους πρέπει. Να είσαι καλά, να είσαι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να το ευχαριστηθείς, να ξεκουραστείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα σας περιμένουμε 19 του μήνα στο Μαρίνα, στις 8 η ώρα το βράδυ, να παρουσιάσουμε το ημερολόγιο. Λοιπόν, ερωτευμένοι και μία ευκαιρία να ερωτευτείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ερωτευτούν να με έρθουν. Είμαι σίγουρη. Ξεσκώσουμε όλο τον κόσμο εδώ σήμερα. Εννοείται.